Ντόμινο των πολιτικών εξελίξεων ξεκίνησε από το δημοσίευμα του Βήματος για μονταρισμένες συνομιλίες που ήταν το φως της δημοσιότητας πριν καν το οστικάκι δοθεί επίσημα στην αστυνομία. Με νέο δημοσίευμά της, αυτή τη φορά η εφημερίδα Τα Νέα θέτει 7 ερωτήματα για την υπόθεση, όπως το ποιος είχε πρόσβαση στο σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ, ποιος άφησε να διαρρεύσει αυτό το υλικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την 1η Μαρτίου του 2023, αλλά και τι έκαναν οι αρχές για να αποκαλυφθεί η ταυτότητα εκείνων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις ενέργειες. Θύελλα αντιδράσεων και ντόμινο πολιτικών εξελίξεων έχει προκαλέσει το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής για τις μονταρισμένες συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν ακόμα δοθεί το στικάκι με τα αρχεία στην αστυνομία. Με ένα νέο δημοσίευμα σήμερα, η εφημερίδα Τα Νέα θέτει 7 βασικά σημεία. Τα γεγονότα, αλλά και τα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προκύπτει ότι υπήρχε αλλοιωμένος διάλογος σταθμάρχη μηχανοδηγού και συγκεκριμένα η υπόδειξη του σταθμάρχη για αναχώρηση δεν αφορούσε τη μοιραία αμαξοστοιχεία, αλλά εκείνη τοπικού σειρμού. Είναι κανείς εδώ! Εδώ! Η εφημερίδα διασαφηνίζει πως δεν πρόκειται για τον διάλογο που έχει δικαιοσύνη στα χέρια της, αλλά για παράλληλο διάλογο. Άλλωστε, οι πλήρεις και ατόφιες μαγνητοφωνήσεις του συστήματος καταγραφών του ΟΣΕ δόθηκαν στην αστυνομία 2 ημέρες μετά τη δημοσίευση του μονταρισμένου υλικού. Είστε καλά! Τα ερωτήματα που προκύπτουν πλέον πηγάζουν από την κοινή λογική. Ποιος είχε πρόσβαση στο σύστημα καταγραφής του ΟΣΕ ώστε να πάρει τα ηχητικά και να τα μοντάρει? Ποιος άφησε να διαρρεύσει το μονταρισμένο ηχητικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την 1η Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την τραγωδία? Ποιος είχε πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό το κρίσιμο του ΟΣΕ πριν την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη? Δεύτερον, ποιος το επεξεργάστηκε έτσι ώστε να φαίνεται αποκλειστικό το ανθρώπινο λάθος? Κάνει πρόταση μορφής για ένα δημοσίευμα που είναι δίθεν αποκάλυψη, το οποίο έχει βγει ένα χρόνο πριν. Αλλίωση. Υπάρχει αλλίωση. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιον στόχο εξυπηρετούσε αυτή η διαρροή από όποιον κι αν έγινε. Συνιστά ή όχι η πρόσβαση, παραποίηση και διανομή ηχογραφήσεων αυτών παρανομία? Το κυριότερο ωστόσο από όλα τα ερωτήματα είναι αν ήταν γνωστά όλα τα παραπάνω, τι έκαναν οι αρμόδιες αρχές για να αποκαλυφθεί η ταυτότητα όσων βρίσκονται πίσω από τα αδικήματα. Τι έκαναν οι αρμόδιες αρχές, τι έκανε η κυβέρνηση για να βρει ποιος ήταν πίσω από αυτή την αλλίωση? Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούτε ως δημοσιογράφοι ότι δυστυχώς και παρατύπως προφανώς, εγώ θα πω, διαρρέει ένα υλικό κάπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε. Αλλά αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το εξετάσει και να το αξιολογήσει. Δεν βαραίνει την κυβέρνηση. 1977 Τρικαλινοί απεβίωσαν εντός του 2023. Δεν απεβίωσαν όμως τον τραγικό τρόπο των παιδιών. Μεταξύ των οποίων ήταν και τα τρία παιδιά. Ναι, ρε Μιχάλη, δεν πρέπει να βάλουν τώρα στη σειρά τα τρία παιδιά με τα χείλια. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, δεν θα πάρουμε μαντήλια να κλέβουμε όλα τα τρίκαλα. Επειδή 1977 Τρικαλινοί πέθαναν και 800 γεννήθηκαν. Η ζωή συνεχίζεται, ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Σοκάρουν τα λεγόμενα του πρώην βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Ταμίλου, ο οποίος μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο εξίσωσε τον θάνατο των δίδυμων αδελφών Πλακιά και της ξαδέρφης του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 1.977 θανόντες στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του ζητά τη διαγραφή του Μιχάλη Ταμίλου από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσβαλε βάναυσα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών και τους συγγενείς τους που έναν χρόνο μετά για να δικαιωθούν. Ένα συγγνώμη δεν θα είναι αρκετό αυτή τη φορά. Ο μοιραίος σταθμάρχης είναι ο μοναδικός που παραμένει προφυλακισμένος έναν χρόνο μετά το μοιραίο δυστύχημα. Και Γιάννη Χριστάκο, πριν από λίγο είχαμε εξελίξεις μετά τις προκλητικές δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Ταμίλος. Ήρθε η διαγραφή του. Ναι, με συνοπτικές διαδικασίες και με μια λιτή απόφαση της κυρίας Ιρεγγέλας, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, διαγράφει ο κύριος Ταμίλος από τις τάξεις του κόμματος. Να σας ευχαριστώ πολύ. Με εγγύηση μαμούθ και περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε ενώπιον της Ευρωπαίας Ανακρίτριας, Βάσο Παλαιού, απολογήθηκε για την εκτέλεση της μοιραίας σύμβασης 717. Έτσι, μάλλον για τη μη εκτέλεση.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Με την καταβολή υψηλότατης εγκυοδοσίας ύψους 700.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αφέθηκε ελεύθερο σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε στην Ελληνίδα Ευρωπαία Ανακρίτρια. Να πούμε ότι πρόκειται για κατηγορούμενο από την πλευρά της ΕργοΣΕ. Ο κύκλος των απολογιών ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Απολογήθηκαν τότε δύο πρώην στελέχη της ΕργοΣΕ και αφέθηκαν ελεύθεροι με συνολική εγγύηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ενώ οι απολογίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, Ράνια, και αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλη Απριλίου. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε ένταση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Θεσσαλία. Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας εισέβαλαν ζητώντας απαντήσεις από τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, γιατί δεν τους έχει απαντήσει σε εξώδικα με τα οποία ζητούν να μάθουν ποιος είχε την ευθύνη για τον μπάζωμα. Έτσι ακριβώς, η αντιπροσωπεία των μελών του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων ζήτησε να γίνει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να πάρουν απαντήσεις στα εξώδικα που έχουν αποστείλει στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, και μάλιστα είπαν πως πρέπει να μάθουν ποιος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα του χώρου λίγα 24 ώρα μετά το δυστύχημα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αγοραστός είναι κατηγορούμενος για το συγκεκριμένο ζήτημα για παράβαση καθήκοντος. Σήμερα λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, επανέλαβε αυτά που έχει πει και στο παρελθόν, ότι δηλαδή η περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο και παρήχε ουσιαστικά μόνο τα μηχανήματα με βάση τις αποφάσεις που πήρε το συντονιστικό όργανο. Πάντως, αν είναι κατηγορούμενος και διώκεται, έτσι είναι βάσο. Διώκεται, ναι, είναι κατηγορούμενος. Δεν μπορεί να απαντάει σε εξώδικα αυτό που του στέλνουν. Πρέπει να πάει να απολογηθεί, όταν κληθεί να απολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο κύριος Αγοραστός για μία ακόμη φορά πέταξε αλλού το μπαλάκι. Κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Βέβαια το πέταξε, διότι είπε ότι εμείς απλώς εκτελούσαμε εντολές. Βοηθητικά λειτουργήσαμε. Δεν αποφασίσαμε. Είπε κάτι δηλαδή ο κύριος Αγοραστός, το οποίο το έχει ξαναπεί. Ξαναλέω. Άπαξ και είναι κατηγορούμενος, κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει την φτιάξη την υπόθεση. Προφανώς. Απλώς επισημαίνω. Α, δούμε, δεν ξέρω. Αλλά παρόλα αυτά είναι ασυνήθιστο να εγκαλείται με εξώδικα ένας κατηγορούμενος. Ένας ήδη κατηγορούμενος. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ.